Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσαν από το Ηράκλειο Χρήστος Πύρτζης και Έφη Αχτσιόγλου στο πλαίσιο πολιτικής εκδήλωσης, στην οποία παρουσιάστηκαν οι 6 εθνικές προτεραιότητες του ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη των εκλογών. Εχμή του δόρατος στην κριτική του στο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να κάνουν λόγο για αντιδημοκρατικό κατηφορό. Και δεν αισθανόμαστε μόνο δικαίωση για αυτά που λέγαμε. Αισθανόμαστε την αηδία του να μην υπάρχει μια κυβέρνηση στη χώρα, δεν αξίζει αυτό στον ελληνικό λαό, που να κάνει έστω την αυτοκριτική της, να ζητήσει μια συγγνώμη για τον αντιδημοκρατικό κατήφορο που έφερε από την πρώτη μέρα. Μια εξαιρετικά δυσόδης υπόθεση, η οποία όσο περισσότερο βυθιζόμαστε σε αυτή την υπόθεση που έχει, θα έλεγα, πια λάβει χαρακτηριστικά κατασκοπευτικού θρίλερ, τόσο περισσότερο βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια κατάπτωση, έναν εκφυλισμό θεσμικό, για τον οποίο η ευθύνη βαραίνει ακέραια τον κύριο Μητσοτάκη και την καρδιά του Μαξίμου. Άρα, ο πρώτος και βασικός λόγος για τον οποίο αυτή η κυβέρνηση θα έπρεπε να έχει ήδη φύγει είναι το ζήτημα της δημοκρατίας. Ο Χρήστος Πύρτζης χαρακτήρισε την κυβέρνηση ως την πιο αδιάφορη και πιο αποτυχημένη στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των μεγάλων έργων στην Κρήτη, καταλογίζοντας και πλήρη αδιαφορία έναντι των σεισμοπλήκτων, αφού όπως είπε δεν έχει ξεκινήσει κανένα απολύτως έργο αποκατάστασης των ζημιών είτε ανοικοδόμησης. Ήδη το αεροδρόμιο στο Καστέλι έχει καθυστερήσει 2 χρόνια, πάνω από 2 χρόνια. Και όταν κληθεί το ελληνικό δημόσιο να πληρώσει το λογαριασμό για αυτή την καθυστέρηση, όπως κάνει και με το μετρό της Θεσσαλονίκης, οι κριτικοί θα καταλάβουν πόσες δεκάδες εκατομμύρια τους κόστησε ο κύριος Καραμαλής ως υπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, με τις επιλογές που έχει κάνει. Ακόμη και σε αυτή τη λογική να ήθελαν να πάνε, στο να εξυπηρετήσουν κάποια συμφέροντα στο Ρέθυμνο και να βάλουν διόδια, όφιλε να μην το κάνουν μετά από 3,5 χρόνια, αν ποτέ το υπογράψουν. Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε γενικευμένη οικονομική ασφυξία εξαιτίας της ανυπαρξίας ουσιαστικών μέτρων τόσο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης όσο και τη στήριξη των εισοδημάτων, όπως ανέφεραν κάνοντας λόγο για την ανάγκη άμεσης πολιτικής αλλαγής. Χθες λοιπόν, μετά από 30 χρόνια, επέλεξε η κυβέρνηση Μητσοτάκη να δώσει ένα πολύ μεγάλο χτύπημα στη δημόσια υγεία. Από τα πολλά χτυπήματα που συνηθίζει 3,5 χρόνια τώρα να δίνει στο κοινωνικό κράτος.